Μόνο ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει χωρίς δεύτερη σκέψη ότι θα κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, το δεύτερο κύμα της πανδημίας ενισχύει τον προβληματισμό και τη δυσφορία των πολιτών με την κυβέρνηση να διατηρεί ωστόσο μεγάλη απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου. Θετική στον εμβολιασμό δηλώνει το 32,7% των ερωτηθέντων, ενώ το 44,2% θα αποφασίσει ανάλογα με το πώς θα διαμορφώνεται η κατάσταση. Το 18,5% είναι αρνητές του εμβολίου, είτε λόγω πεποίθησης, είτε γιατί δεν φοβούνται. Το κεντρικό κόνσεπτ της ελληνικής κοινωνίας είναι το σταδιακό πέρασμα από τον φόβο μη νοσήσω στον φόβο πώς θα ζήσω. Φαίνεται αυτό έχει αντίκτυπο και στη διάθεση να εμβολιαστούν, που έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά στο 33%. Εν μέσω του δεύτερου lockdown, μόνο οι 4 στους 10 θεωρούν ότι η διαχείριση του δευτέρου κύματος της πανδημίας από την κυβέρνηση είναι επιτυχημένη ή ουδέτερη. Τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια των πολιτών συγκεντρώνει η διαχείριση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το 62,5% δηλώνει ότι το Υπουργείο Μεταφορών πέρασε κάτω από τον πύχη. Η εικόνα της κυβέρνησης έχει εμφανή φθορά σε όλους τους δείκτες, διατηρώντας ωστόσο μεγάλη απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εμφανίζει σταδιακά σημάδια βελτίωσης, απλώς είναι μικρά. Το ποσοστό δημοτικότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει υψηλό, στο 40,1 έναντι 30,4% του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ στην ερώτηση ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνεται 43,6%, ανεβάζοντας μάλιστα το ποσοστό του από το 40,9% του περασμένου Δεκεμβρίου, όταν δεν υπήρχε καν υποψία της κρίσης που ερχόταν. Αύξηση της διαφοράς κατά 3 μονάδες υπέρ της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται και στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με το περασμένο Δεκέμβριο. Το κυβερνών κόμμα προηγείται με 38,1% με διαφορά 15 ποσοστιαίων μονάδων από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΚΙΝΑΛ με 6,75%, το ΚΚΕ με 5%, η Ελληνική Λύση με 4,1%, το ΜΕΡΑ25 με 3,1%. Δημοφιλέστερος υπουργός παραμένει Βασίλης Κικίλιας. Την πεντάδα συμπληρώνουν ο Νίκος Δένδιας, Τάκης Αντορικάκος, Μιχάλης Χρυσοχοίδης και Χρήστος Σταϊκούρας.